προλαβαίνω μέσα σε 5 λεπτά να μεταμορφωθώ. Όμως αυτό μας υπόσχεται η Κατερίνα Γιαννακάκη, η οποία βρίσκεται στο στούντιο αυτή τη στιγμή με ένα λουλούδι συγκλονιστικό. Κοίτα τι ωραίο στυλ έχεις. Βρε, παιδί μου, πώς είναι το επάγγελμά σου. Είναι αυτό που λέει και ο άντρας μου. Τι? Να το κάνεις επαγγελματικά. Να το κάνεις επαγγελματικά, σου πάει. Κοίτα τώρα τι ωραία έχεις σετάρει. Το χρυσό του σκουλαρίκι με το πράσινο το λουλούδι και με το ριγέ. Ποιος θα το σκεφτόταν άλλος. Πού να δεις και το λεωπάρα από κάτω. Και λεωπάρα από κάτω, σας παρακαλώ. Λίγο ένα ανοιχτό πλάνο μέχρι να φιλοξενήσουμε και τη Χριστίνα Πίκουλα, η οποία βρίσκεται με Skype. Έχουμε και τη Χριστίνα Πίκουλα. Και μα. Χριστίνα. Με δυο Χριστίνες, υπέροχες. Χαίρετε! Χριστίνα, να σου πω κάτι. Ζηλεύω φρικτά που δεν θα είμαι 8, 9 και 10 στην Αθήνα του Μάρτη. Γιατί να μην είσαι χρυσό μου. Γιατί έχω δουλειά. Έχω δουλειά. Έχω δουλίτσα. Πρέπει να ζήσω κι εγώ κάπως. Πρέπει να βιοποριστώ, κορίτσια. Μετά την εκπομπή, πτήση κατευθείαν σε εμάς. Live gallery στην Αθήνα. Κατευθείαν. Να κάνω μία ερώτηση. Υπόσχεστε εσείς οι δύο με τη συνεργάτη σας να μεταμορφώσετε τις κυρίες που θα παρακολουθήσουν το workshop μέσα έξω. Αυτή είναι η ουσία του συγκεκριμένου workshop. Παρακαλώ. Η μεταμόρφωση μέσα έξω. Να δώσω την μπάστα στη Χριστίνα, γιατί είναι και on camera, οπότε είναι λίγο ίσως πιο δύσκολη επικοινωνία. Να τη χαιρετήσω εκεί στην Αθήνα. Χριστίνα, πάρα πολλά φιλάκια. Αγαπημένες μου, καλησπέρα. Τι είστε χάρμα οφθαλμών, είστε θεάρες, έτσι. Σας απολαμβάνω, ειλικρινά. Ρίχτα, Χριστίνα, ρίχτα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πάλι καλεσμένη, Χριστίνα, συνονόματι στην εκπομπή σου. Αλλά να σου πω κάτι, κάτι πρέπει να γίνει. Έχουμε πει, αυτή η σχέση πρέπει κάποια στιγμή να συναντηθούμε εμείς οι δύο. Από καλά, εντάξει, παιδί μου. Δεν λες καλά που υπάρχει και το Skype και μπορούμε και βγαίνουμε ταυτόχρονα. Για σκέψου λίγο πριν τα παλιά τα χρόνια. Ισχύει. Λοιπόν, αυτό το σεμινάριο που έχουμε δημιουργήσει η παρέα με την Κατερίνα τη Γιαννακά και την υπέροχη και την Δέσποινα τη Γαβαλά, είναι ένα μεταμορφωτικό, όπως είπατε, σεμινάριο, όπου δεν υπόσχεται, θα πραγματοποιήσει μεταμορφώσεις ολικές. Και όταν λέμε ολικές, δεν εννοούμε μόνο να εξετάσουμε το mindset, που είναι το δικό μου το κομμάτι, ή μόνο το κομμάτι της εξωτερικής εμφάνισης που ασχολούνται η Κατερίνα με τη Δέσποινα. Θα κάνουμε μια ολική μεταμόρφωση σε mindset, σε προσωπικό στυλ και σε μακιγιάζ, ώστε η κάθε γυναίκα να κάνει την επιλογή τη δεδομένη στιγμή 8, 9 και 10 Μαρτίου στην Αθήνα που θα είναι μαζί μας, ότι από εδώ και πέρα θέλω να είμαι αυτή η γυναίκα και να βάλουμε τα θεμέλια του μελλοντικού εαυτού, ώστε να φτάσει στο σημείο πραγματικά που ονειρεύεται να δει τον εαυτό της. Είναι τα κομμάτια ισοδύναμα, είναι ισοδύναμης σημασίας οι αλλαγές που θα γίνουν, ώστε το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας καινούριος άνθρωπος. Ακριβώς. Ναι. Είναι ισοδύναμα και πάρα πολύ σημαντικά. Ξέρεις, οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την προσωπική ανάπτυξη, συνήθως υπερισχύει, λέμε ότι υπερισχύει το πνεύμα. Δεν είναι όμως αυτό, γιατί δεν υπάρχει μόνο το πνεύμα. Υπάρχει το σώμα, υπάρχει η ψυχή, υπάρχει όλο αυτό το κομμάτι που βλέπουμε τον εαυτό μας καθημερινά στον καθρέφτη. Βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή δεν κυκλοφορεί μόνο το πνεύμα μας. Κυκλοφορούμε με ένα πρόσωπο και με ένα σώμα. Και έτσι συστηνόμαστε. Οπότε χρειάζεται συστηνόμαστε να και είναι έτσι, ισόποσα. Συστηνόμαστε με την εξωτερική μας εμφάνιση, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το μυαλό μας το ανακαλύπτουν αφού δουν πρώτα την εικόνα μας. Η εικόνα μας μπαίνει σε ένα χώρο, έτσι, και μετά ξεκινάμε να μιλάμε. Πρώτα βλέπει κάποιος την εικόνα μας. Αρχικά πρώτα τη βλέπουμε εμείς. Στον καθρέφτη πριν ξεκινήσουμε να βγούμε, έτσι. Οπότε αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζουμε ότι δεν είναι σημαντικό ή πιστεύουμε κάποιες φορές, έχουμε την πεποίθηση ότι δεν είναι σημαντικό, αλλά είναι εξίσου σημαντικό με το ποια είναι η σχέση μας μέσα μας. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία θέλει πραγματικά να αλλάξει τη ζωή της, είναι σημαντικό να καταλάβει τι γίνεται εδώ και εδώ και τι την μπλοκάρει, τι την κρατάει πίσω, ποιοι είναι οι φόβοι της, ποιες είναι οι πεποιθήσεις. Δηλαδή, δεν είναι σημαντική η εικόνα μου, όχι. Το σημαντικό είναι να δουλεύω το πνεύμα μου. Το σημαντικό είναι να σπουδάσω, να πάρω 5 πτυχία και αυτό θα δώσει τη σημαντικότητα που θέλω σε μένα. Ναι, αλλά όταν την επόμενη μέρα έχεις να πας σε ένα ραντεβού και το βράδυ τρως 2 ώρες στην ντουλάπα και δεν ξέρεις τι θα βάλεις και αυτό σου δημιουργεί άγχος, σου δημιουργεί στρες και τελικά δεν νιώθεις ωραία, δεν είναι θέμα καθημερινότητας. Ναι, νομίζω ότι το συνομπάρουμε από φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε όταν θα χρειαστεί να αναμετρηθούμε με αυτό. Δηλαδή, το να θεωρείς ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν έχει καμία σημασία, είναι μεγάλο λάθος. Μπορείς να της δώσεις τη μέτρια αξία που της αντιστοιχεί, αλλά καθόλου όχι, παιδιά. Έστω μια μέτρια, εγώ σου λέω. Εγώ δεν σου λέω 100%. Εντάξει, ναι, έχεις δει ανθρώπους και γυναίκες που έχουν 1000 ταλέντα, 1000 πράγματα και η εικόνα τους δεν τις βοηθάει. Και τις αδικεί η εικόνα. Και τις αδικεί και στο τέλος δεν έχουν το αποτέλεσμα που θέλουν στη ζωή τους, γιατί ακριβώς
Δεν είναι εναρμονισμένο το ένα με το άλλο. Αυτό μου δημιουργεί η εικόνα που βλέπω τώρα εσάς τις τρεις, ότι μου δημιουργεί την αίσθηση της ισορροπίας. Κατάλαβες. Ότι κάπως θα τα δουλέψω και τα τρία κομμάτια μου. Δεν υπερτερεί ούτε υπερισχύει. Είναι φοβερή η εικόνα, η γλώσσα της εικόνας. Είναι φοβερή τα μηνύματα που στέλνει. Είναι καταπληκτικά. Ακριβώς. Συγχαρητήρια, παιδιά, καταρχήν και για αυτό που κάνατε το εικαστικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι είναι μόνο για 30 γυναίκες αυτό το σεμινάριο. Και μας ρωτάνε πολύ συχνά, ρε κορίτσια, γιατί δεν το κάνετε πιο ανοιχτό το σεμινάριο. Και η αλήθεια είναι ότι είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί θέλουμε να δουλέψουμε και ουσιαστικά και μεμονωμένα ατομικά με την κάθε γυναίκα στο workshop. Δηλαδή, οι γυναίκες θα δουλεύουν και με εμάς ατομικά, αλλά και μέσα στις ομάδες τους, ώστε να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερη γνώση και από τις τρεις μας. Μα δεν και θα προλάβετε, την Κυριακή. Δεν θα προλάβετε για να ασχοληθείτε επισταμμένος με κάθε μία από τις 30. Δεν βγαίνει ο χρόνος άμα ήταν 130 μέσα. Ακριβώς. Και γι' αυτό το περιορίσαμε εκεί. Για να είναι και πιο προσωποποιημένο, να μπορούμε πραγματικά με αγάπη και με φροντίδα να πέσουμε πάνω από αυτές τις 30 γυναίκες και οι τρεις μας διαδοχικά. Mm-hmm. Και πραγματικά φεύγοντας από αυτή την τριήμερη εμπειρία, να νιώθουν ότι έχει αλλάξει κάτι πολύ ουσιαστικά στη ζωή τους. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Μπράβο σας. Και στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ πολύ γρήγορα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και επιφυλασσόμεθα. Θα είμαι μία από τις 30, εντάξει. Στη Θεσσαλονίκη, αν έρθετε, θα είμαι μία από τις 30. Επιδέχομαι αλλαγών και βελτιώσεων, δεν έχω τέτοια θέματα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι κλείσαμε τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ πολύ που βγήκατε στην εκπομπή. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήμασταν εδώ.